Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρίσκω, καλώς είστε κύριε Δημαρχέ. Και εγώ πολύ. Και εσείς Πόντιος, και εσείς Τεμέτερο. Τι να κάνω. Είναι Ποντία νύφη, πρέπει να ξέρετε. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Ναι, βέβαια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Πολεμαϊδε είναι σταυροδρόμοι που επιβάλλουν. Καλακιώτες, υπηρεάτες, ηθοποιούς, ποιούς και με τα εργοστάσια βιομηχανική ανάπτυξη έχει συλλόγου κριτικών, πυροφών. Οπότε έχουν διασταυρωθεί όλοι οι πολιτισμοί εδώ. Είναι το μοσαϊκό. Εδώ, εδώ, τα δύο αδέρφια δηλαδή της πεθεράς μου, εδώ εργάζονται, το Πολεμαϊδε. Ήταν προϊστάμενοι. Αυτή ήταν Χατζιωαννίδη. Καρυπίδου είναι, λοιπόν, Καρυπίδης ήταν ο γαμπρός, πήρε την αδερφή, πήρε την αδερφή της πεθεράς μου. Δηλαδή η κυρία του άντρα μου την είχε παντρευτεί Καρυπίδης, η οποία δηλούσαν την καταγωγή τους από εδώ. Είχαν έρθει κάποιος που μαθήθηκαν, αυτό είναι. Εδώ, εδώ, και θέλω να δώσω και ένα στο δήμαρχο, δεν γίνεται, έχω μαζί μου. Αυτό είναι του γιού μου, του Κωνσταντίνου, θα το δείτε και το απονηρευτής έχει να κάνει με την αποκοσμή. Έχει τους πίνακες του μέσα. Θα το δείτε με την ησυχία λοιπόν, σας. Σε παρουσιάσω. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, μου έχουν μιλήσει για εσάς. Καλή φίλη. Έχει σημασία. Παντού συναντάω. Καλή κοινή φίλη, βεβαίως. Αλλά καλώς ήρθατε και ευελπιστούμε σε ό,τι παραγωγικό. Ναι, γιατί είμαστε πολίτες. Ακριβώς. Στο Κιάτο συμπαράσταση. Εγώ έχω σπίτι εκεί. Πώς είστε, α, και εσύ είστε Μέτερον. Και εσύ Πόντιος και εμένα ονομάζει. Και εσύ Πόντιος. Περιφερειακό σύμβολο και υπεύθυνο για το εμπόριο. Πολύ ωραία. Καλώ σα βρίσκω και χαίρομαι πάρα πολύ. Για ζωτούχα λοιπάσματα. Μάλιστα. Αυτό είναι το διοικητήριο. Είναι αυτό που λέγαμε στα λοιπάσματα. Ότι στα λοιπάσματα. Αυτό είναι το διοικητήριο το οποίο τώρα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομία για την αξιοποίηση κτηρίων δημοτικών έχει ενταχθεί με 3 εκατομμύρια για να ανακαινιστεί και να μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις δομές που θα λειτουργήσουν και προγραμματίζουν σε αυτό το χώρο και να ξέρει και με τις εκλογές όπως σχετικά ο κ. Περιφερειάτης. Συνεργαστούμε. Είναι μπροστάριξη όλη αυτή την διαδικασία. Καλά κάνει. Ναι, ναι, νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσει αυτό γιατί με την αποεφένδυση και την αποφενικάνηση της περιοχής έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν έχουμε συνηθίσει ούτε τον πρωτογενή τομέα ούτε την επιχειρηματικότητα. Κακώς βέβαια, αλλά πια δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτά τα πράγματα. Κατασκευάζει τη μονάδα 5 φυσικά, αλλά αυτή δεν μπορεί να μας σώσει ούτε να αντισταθμίσει τη μονάδα που θα κλείσει. Άρα πρέπει να πάμε και σε άλλες ενέργειες. Εδώ αυτούς τους λόφους που βλέπετε είναι όλα αποθέσεις, είναι δηλαδή τεχνητοί λόφοι. Α, είναι τεχνητοί λόφοι. Βεβαίως. Είναι αποθέσεις από τα ορυχεία. Μάλιστα. Πάνω από εδώ, σε 7 χιλιόμετρα περίπου είναι η 5η μονάδα που κτίζεται και υπάρχουν πολλές εκτάσεις πάνω στις αποθέσεις που είναι τελικές. Εδώ έχουμε και μια ακόμα πρόταση και μια πίστα μηχανοκίνητο του αθλητισμού αρκετά φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο και αυτό μπορεί να ενισχυθεί. Πιστεύουμε ότι επειδή υπάρχει μια πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει αυτές τις περιοχές που θίγονται από τη μείωση του κρίσης του λιγνίδου και του άνθρωπου γενικότερα. Γιατί περνάμε στη μεταλιγνητική περίοδο πια. Μπορούμε να εντάξουμε το 2-3 έργα τα οποία θα. Με τα χαράς να σας βοηθήσουμε. Αυτό θέλουμε. Με τα χαράς να σας βοηθήσουμε, γιατί και αγαπούμε το θεσμό της αυτοδιοίκησης, αλλά παράλληλα και την περιοχή, η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Πρέπει να μην αφήσουμε ούτε πόντο που να μην αξιοποιήσουμε. Αυτό έχει σημασία. Εγώ με αυτή τη λογική. Και προσέφερε τα μέγιστα. Θέλει 60 χρόνια ο Λιγνίτης, αν μου επιτρέπει ο Δήμος μας, έδωσε 125 δις ευρώ στην οικονομία. Την εθνική. Ξέρετε τι έχουμε πάρει. Ούτε 400%. Η ανταπόδοση θέλετε να πείτε. Η ανταπόδοση επιστροφή εδώ στην φυσικά δεν είναι περιοχή. Ο Λιγνίτης, αυτό το εργοστάσιο ήταν το πιο ρηπογόνο που υπήρχε γι' αυτό έκλεισε. Και γενικότερα περιβαλλοντικά υποβαθμίζεται την περιοχή και από τα εργοστάσια παραγωγής και την ναι. Θα το δείτε μέσα στην έκθεση που σας παρέδωσα, ναι. Που το λένε ήδη. Ναι, ναι. Θέλει όμως να πει αυτό για να φτιαχτεί όλο αυτό, να επισκευαστεί, να. Είπαμε είναι και 25 εκατομμύρια παρκαρισμένα στην Ευρώπη που είναι το κύριο Στυλιανίδης. Φτάσουν. Υπάρχουν και πολλές δωρεές για την πολιτική προστασία που πολλούς Έλληνες δώσαν. Και εμείς συνδράμουμε με δικούς μας χώρους και ο Δήμαρχος με τον τοπικό πρόεδρο που σας είπα πριν, γιατί πολλά από αυτά τα τρέξαμε έτσι. Και θα το εννοούμε και θα τα έχουμε. Και θα τα έχουμε, ναι, γιατί η εμπειρία ήταν δραματική.
Και βέβαια αυτό που είπαμε να κάνουμε και το νομικό πλαίσιο. Ελπίζω, ναι, να γινόμαστε όλοι σοφότεροι από αυτά. Να κάνουμε και το νομικό πλαίσιο που διάσπασε να παραδώσουμε και να ανοίξουμε όλες τις διαδικασίες. Ναι, να το έρθετε κάτω, να το δούμε. Κάνουμε μία συνάντηση εργασίας επί τούτου. Να αφήσουμε και ένα σύνδεσμο ανάμεσα για να το παρακολουθεί σε εσάς και σε εμάς. Να το τρέξουμε. Ναι, αυτά είναι εύκολα. Και να τρέξουμε μαζί όλα αυτά τα ζητήματα. Το δύσκολο είναι να. Δύσκολο είναι να βρεθούν χρήματα. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο που είναι ολοκληρωμένο και αναγκαζόμαστε και το υλοποιούμε κομμάτι-κομμάτι για να συνθέσουμε το puzzle. Ναι. Όμως είναι τόσο αργοί οι ρυθμοί που οι συνθήκες αλλάζουν και καμιά φορά το αναθεωρούμε. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε το διοικητήριο που θα μπορούν να φιλοξενηθούν όλες οι δομές που θα φιλοξενηθούν εδώ. Ναι. Εκεί μπορεί αλλά να γίνει αυτό... η δημόσια σχολή προς δημιουργική μέχρι να δημιουργηθεί... Αυτό διοικητήριο. Αυτό που είδαμε έξω από το φιλόδημο. Είναι τεράστιο. Για 2,5 εκατομμύρια θα διασχολήσαμε. Είναι κατάσταση γραφεία. Εάν αργήσουμε να δημιουργήσουμε τις δομές, θα χαλάσει μόνο. Δηλαδή κάνουμε αποσπασματικές αναγκαστικά ενέργειες. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα χρηματοδοτικά να χρηματοδοτήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ναι, και ενώ μιλάμε τελευταία ότι δεν θα γίνονται αποσπασματικές χρηματοδοτήσεις, θα προηγούνται οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Το λέμε, το ξαναλέμε σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Κάθε φορά καταλήγουμε στο ίδιο όμως αποτέλεσμα. Ναι, γιατί η δημαρχία μου σου λέει: αν μπορώ και έχω τη δυνατότητα, τώρα κάνω αυτό το τμήμα και μετά το άλλο τμήμα για να το ολοκληρώσω. Κάπως πιστεύω έτσι, ότι καταλήγουμε στην πολιτική να μοιράσουμε σε όλους από κάτι και δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ολοκληρωμένα. Συμφωνώ. Αυτή είναι. Εγώ είμαι τη συλλογική ότι θα πρέπει ένα πράγμα να έχει αρχή, μέση και τέλος. Να το ολοκληρώνουμε. Ένα. Ακριβώς, μην τζαλαβουτάμε σε πολλά. Ακριβώς. Να τα ολοκληρώνουμε αυτά που αναλαμβάνουμε. Ναι, έχω μια ερώτηση. Εδώ όλοι οι θεσμικοί, όλοι οι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας συμφωνούν με αυτό το σχεδιασμό ή υπάρχουν αντιρρήσεις? Καμία αντίρρηση. Έχει δεν ακούστηκε από πουθενά. Αυτά, από πουθενά δεν ακούστηκε. Η μόνη αντίρρηση που υπάρχει είναι ότι καθυστερούν. Ναι. Α, εντάξει. Αυτό είναι παρήγορο και αισιόδοξο. Εδώ είμαστε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο φυσικό μας χώρο. Καλώς ήρθατε. Πύραυλος Αδρίας Παπαζαχαρίας, διοικητής Σχολής Πυρολογιστών Παράρτημα Πολεμαϊκής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Θα σας γίνει μια εξελάγηση της σχολής που στις 2 του Νοέμβρη που μας έρχεται, μεθαύριο κλείνει 2 χρόνια λειτουργίας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Βήμα! Ακύρον! Βήμα! Προσόκη! Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς σας βρίσκω. Ναι, μετά από μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στο γραφείο μου, στην ΖΕΠ με την κυρία Υπουργό, περιοδεύσαμε στους χώρους της ΑΙΒΑΛ μαζί και με τον Δήμαρχο της ΕΟΡΔΕΣ, τον κύριο Ζαμανίδη, αλλά και οι συνεργάτες τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πλακεντά, τον κύριο Καρακασίδη και περιφερειακού συμβούλου, τον κύριο Κάτανο, τον αντιπεριφερειάρχη οικονομικών και την κυρία Καρυπίδου, την αντιαταλμένη σύμβουλο πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε αυτά που συζητήθηκαν επί χάρτου στο γραφείο μου να τα δει η ίδια σώμαση η κυρία Υπουργός. Είδαμε το χώρο της ΑΒΑΛ όπου προσδιορίσαμε και τεκμηριώσαμε ότι εκεί πρέπει να είναι το Διεθνές Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και ενημερώσουμε για τις ενέργειες που έχουμε κάνει από κοινού με το Δήμο ΕΟΡΔΕΑΣ. Και στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Ακαδημία Πυροσβεστών, όπου η κύριε Υπουργός είδε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, το στίχημα της αναβάθμισης καταρχήν του γνωστικού αντικειμένου του πυροσβεστικού μας σώματος, αλλά και μιας υποδομής που έρχεται να δώσει προοπτική στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα Βαλκάνια. Τα ζητήματα που τέθηκαν νομίζω θα δρομολογηθούν άμεσα, διότι βλέπουμε θετική ανταπόκριση από πλευράς της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που έχουν να κάνουν καταρχήν με την αυτόνομη λειτουργία της Ακαδημίας Πυροσβεστών του Λεωμέδας, που θα αλλάξει το προεδρικό διάταγμα και θα γίνει οργανόγραμμα. Το δεύτερο είναι αυτό που υπήρχε ως συμφωνία με την προηγούμενη φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι εδώ θα έρθει και η σχολή Αρχή Πυροσβεστών. Και το τρίτο ζήτημα, το οποίο μπήκε μέσα από την συζήτηση, είναι ότι η κυρία Υπουργός θα μας επισκεφθεί ξανά, όπου θα έχουμε τους πρώτους αποφυσάντες, τους οποίους θα απονείμει και τα διπλώματα, πτυχία. Δεν ξέρω, ξύφι δεν δίνουμε. Δεν δίνουμε ξύφι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με τη συνεργασία, την αλληλοκατανόηση, λύνουμε προβλήματα και δίνουμε προοπτική και στη χώρα και στον τόπο. Και πραγματικά θέλω να την ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την επίσκεψη και για το ενδιαφέρον που δείχνει για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν.
Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη όσο και την κυρία Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την επίσκεψή της στην Πτολεμαϊδα. Η Πτολεμαϊδα, όπως όλοι γνωρίζετε, καθίσταται το κέντρο πολιτικής προστασίας της Ελλάδος και όχι μόνον. Μετά από τις τελευταίες προσπάθειες της ίδρυσης της Ακαδημίας Πυροσβεστών αλλά και της διεκδίκησης της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, και θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην ΑΕΒΑΛ, την οποία επισκεφθήκαμε και θα σας πει και η κυρία Υπουργός τις εντυπώσεις της, γιατί πραγματικά αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής για την ίδρυση του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είδαμε πολύ θετική ανταπόκριση και ευχαριστούμε την Υπουργό και ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα όλοι μαζί με συντονισμένες προσπάθειες να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κύριε Υπουργέ, θα προλάβουμε το μηχανογραφικά για τους αρχιπυροσβέστες. Για τη σχολή αρχιπυροσβεστών. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Διοικητή της Ακαδημίας Πυροσβεστών που μας φιλοξενεί εδώ. Θέλω να πω ότι πραγματικά αισθάνθηκα ιδιαίτερα ευχάριστα και αισιόδοξα και πολύ ικανοποιημένη από το γεγονός ότι υπάρχει εδώ μία ακαδημία η οποία πληρεί όχι απλώς τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, αλλά πληρεί πάρα πολύ υψηλά στάνταρτς, ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά, στο πεδίο, παντού. Και νομίζω ότι αυτό έχουμε υποχρέωση η φυσική και η πολιτική ηγεσία να το ενισχύσουμε ακόμη παραπάνω, να προσθέσουμε προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια και με επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου, το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, και με ενίσχυση της αυτοτέλειας της Ακαδημίας, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα στην περιοχή εδώ να αποδείξουμε ότι είμαστε πόλος έλξης, παροχής τεχνογνωσίας στο συγκεκριμένο θέμα, πολιτικής προστασίας και όχι μόνο, στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι η περιοχή η συγκεκριμένη, στην οποία βρίσκομαι με αφορμή την επέτειο του Όχι, είναι μια περιοχή σταυροδρόμη, γεωπολιτικό, οικονομικό, και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να μείνει αναξιοποιητό. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι θα συνεργαστούμε έτσι όπως επιβάλλεται, ενώνοντας δυνάμεις για να φέρουμε το καλό αποτέλεσμα και την προστιθέμενη αξία. Πολύ σύντομα λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθώ στην ευχάριστη θέση να αποδώσω και να απονείμω τα πτυχία και να αποδώσω τα εύσημα σε όλους όσους εργάστηκαν για να επιτύχει αυτή η καλή προσπάθεια. Και όσον αφορά στα πρακτικά ζητήματα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να έχετε εδώ και τους εποχικούς και την πυροσβεστική δύναμη που απαιτείται και χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα κλιματικών αλλαγών, φαινόμενα την αντιπυρική περίοδο, τον καιρό που μεταβάλλεται, τις πλημμύρες και όλα αυτά. Μην έχετε καμία ανησυχία. Είμαστε πάνω στα ζητήματα και δεν ξεχνούμε την περιφέρεια. Εξάλλου αποκεντρώνουμε, όπως βλέπετε, και ενισχύουμε. Και άρα λοιπόν αυτή η αποκέντρωση έχει σημασία, διότι θα πάρετε εκείνα τα εφόδια που χρειάζεστε για να λειτουργήσουν σωστά οι ήδη υπάρχουσες δομές, οι οποίες επεκτείνονται κιόλας. Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Είναι φιλοδοξία μας εδώ. Θα συνεργαστούμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να γίνει και αυτό μια πραγματικότητα. Πρέπει να γίνει σωστά. Σημασία έχει να γίνει σωστά. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας, με την έννοια ότι θέλουμε πολύ γρηγορότερα από το χρόνο που τρέχει αυτά τα ζητήματα, κάποια ζητήματα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και είναι σχεδόν έτοιμα, εξ όσων ενημερώθηκα και υπόθηκε. Οι εγκαταστάσεις εδώ είναι εντυπωσιακές. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, μπορούμε να γίνουμε ένα καλό υπόδειγμα και προς την Ευρώπη και προς τα Βαλκάνια, και νομίζω ότι δεν θα αποφύγουμε να γίνουμε καλό υπόδειγμα και καλό παράδειγμα και θα εργαστούμε από κοινού να το πετύχουμε. Άρα λοιπόν τα διαδικαστικά αφήστε τα στις υπηρεσίες και τα λοιπά, η πολιτική βούληση υπάρχει, ο σχεδιασμός υπάρχει, μένει να προχωρήσουμε τα ζητήματα έτσι όπως τα οραματιστήκατε και όπως τα οραματιζόμαστε για να πετύχουμε τον κοινό στόχο. Και παροχή τεχνογνωσίας πέρα από την προστασία βέβαια, έτσι, που προσφέρεται εδώ μέσα από αυτές τις δομές και τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους που εκπαιδεύονται στην περιοχή μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Το κέντρο πολιτικής προστασίας προχωράει.
Όπως ξέρετε, είναι κάτι που είναι απαραίτητο πια στην εποχή μας. Δυστυχώς το βιώσαμε όλο αυτό με δραματικό τρόπο. Προχωράει και θα προχωρήσει ακόμη παραπάνω, ώστε να το δούμε να υπάρχει και να λειτουργεί και να παράγει αυτά τα οποία πρέπει να παράγει. Κάποιο χρονοδιάγραμμα, κυρία Υπουργέ, για το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας? Κοιτάξτε, όχι, δεν θα σας πω. Θα κάνουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σχολή αυτών που λένε. Λέγεται παλιά, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, να πάω λίγο στην πρόγονολατρεία, ότι βλέπουμε τα έργα τους και βλέπουμε τα λόγια τους και ακούμε τα έργα τους. Λοιπόν, θα το δείτε και όταν το δείτε θα μου πείτε ενδεχομένως ότι ο χρόνος ήταν συντομότερος από ό,τι δεσμευτήκατε. Προτιμώ να συμβεί και μετά να το πούμε. Έτσι, ναι. Να το δείτε πρώτα και να μας το πείτε εσείς, παρά να το πω εγώ. Ερώτηση για την πολιτική επικαιρότητα, όπως σωστά είπατε, στην περιοχή που βρίσκεστε θα ψηφίσετε την συμφωνία των προσπαθών? Έχω απαντήσει γι' αυτό. Υπάρχει μια πρόταση η οποία κατεβαίνει από το ΝΕΟ, από την Ελληνική Ορμή, η οποία θωρακίζει διαπαντός τα ζητήματα τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης ανάμεσα με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Η πρόταση αυτή συνίσταται στην εξής απλή διατύπωση. Ότι εκτιμώ ότι εφόσον ολοκληρωθεί, είναι βασική προϋπόθεση τελικώς, ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα χώρα, που είναι δικό τους θέμα και δική τους υπόθεση να το κάνουν, εφόσον λοιπόν αυτό ολοκληρωθεί έτσι όπως τους έχει υποθεί και όπως είναι ο δικός χάρτης πρέπει να ακολουθήσουν, στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει μία ερμηνευτική δήλωση, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, σχετικά με δύο ζητήματα, τη γλώσσα και την εθνικότητα. Εκεί να αποσαφινιστούν οι πρόνοιες οι οποίες υπάρχουν στη συμφωνία και οι οποίες έγιναν αντικείμενο παρερμηνίας, ώστε να κλείσουν αυτά τα δύο ζητήματα αδιαπαντός και να προχωρήσει η χώρα απελευθερωμένη από αυτά τα θέματα και έχοντας εξυπηρετήσει απολύτως τα εθνικά της δίκαια. Η πρόταση είναι πάνω στο τραπέζι, απομένει σε όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν, αλλά βασική προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίως στη γειτονική χώρα. Μέχρι τότε είμαστε εδώ και αναμένουμε. Θα βοηθήσουμε. Καλά, να σας ευχαριστήσουμε.